Αυλαία σηκώνουν την Παρασκευή τα πρώιμη τελικά του Μουντιάλ του Κατάρ με την Αργεντινή και τη Βραζιλία να διασταυρώνουν τα ξύφη του στο στάδιο Λουζαήλ. Η παρέα του Λιονέλ Μέση προκρίθηκε δύσκολα έναντι της Αυστραλίας στη φάση των 16 και θα πρέπει να εμφανιστεί αποτελεσματικότερη απέναντι σε μια άμυνα που στο φετινό τουρνουά έχει δεχθεί μόλις 2 γκολ. Η ομάδα του Λουίς Φαν Χάλ απέκλεισε με νίκη 3-1 τις Ηνωμένες Πολιτείες για να περάσει στους 8 και θα στηριχθεί και τώρα στον Βέρτζιλ Βαν Ντάικ στην άμυνα και στον Κόντι Γκακπό στην επίθεση ώστε να κλείσει ειστήριο για τα ημιτελικά. Το αγωνιστικό πρόγραμμα της ημέρας, ωστόσο, ανοίγει το απόγευμα με το μάτς ανάμεσα στη Βραζιλία και την Κροατία. Είναι τέτοια η ποιότητα αυτής της Βραζιλίας που ο προπονητής της Κροατίας Λατκο Ντάλιτς την έχει περιγράψει ως τρομακτική. Και δεν έχει άδικο αν δούμε το πρώτο ημίχρονο του αγώνα τους κόντρα στη Νότια Κορέα. Το εξτρά κίνητρο το έχει ο Νεϊμάρ, που αν σκοράρει πιάνει το ρεκόρ του Πελέ με 77 γκολ. Όσο για τους Κροάτες, αφού απέκλεισαν την Ιαπωνία στους 16, τώρα πρέπει να βάλουν τα δυνατά τους αν θέλουν να επικρατήσουν μιας Βραζιλίας που πάει για το έκτο της τρόπαιο. FIFA World Cup. Samashu for Euronews in Doha.